μια λάθος απόφαση, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για την σημερινή απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ. Δηλαδή. Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι παρόλο ότι η κυβέρνηση κατέθεσε μια τροπολογία η οποία δρομολογεί μέσω ενός διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μόνιμες θέσεις στην καθαριότητα, ταυτόχρονα εξασφαλίζει για το μεσοδιάστημα την απασχόληση των εργαζομένων συμβασιούχων, παρόλα αυτά με την ψήφο της γαλάζιας δάκε, της παράταξης δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγεται η τόνη των σκουπιδιών να παραμείνουν στους δρόμους χάρη επιχειρηματικών συμφερόντων. Νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Την κύρια ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, οι οποίοι όμοιροι της ιδεοληψίας τους προωθούν ένα σχέδιο για να δημιουργήσουν μια περαιτέρω αναστάτωση, δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Κύριε Υπουργέ, κρατάω αυτό που λέτε για επιχειρηματικά συμφέροντα και αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε για τους ιδιώτες. Βλέπω όμως ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εδώ κατηγορούν εσάς, ένα από τα σημεία της διαφωνίας τους λένε, που δεν συμφωνούν στο να λήξει απεργία, είναι ότι με την τροπολογία που περάσατε, με τα όσα τους έχετε πει ως τώρα, δεν διασφαλίζεται ότι τελικά τα σκουπίδια δεν θα πάνε σε ιδιώτες. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι δεν τους διασφαλίζεται, λέει, ότι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα προσληφθούν. Αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να συνεχίζεται για πάρα πολλή ώρα. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση τα επόμενα 2-24 ώρα, 48 ώρες, βλέπετε κι εσείς μαζί με εμάς την κατάσταση που επικρατεί, θα κάνει κάτι, αν πρόκειται να λάβετε πρωτοβουλίες ή θα περιμένετε απλά τις νέες αποφάσεις τους ως την Πέμπτη. Καταρχήν, το ποιος προωθεί τα ιδιωτικά συμφέροντα νομίζω ότι είναι φανερό. Η ίδια η ανακοίνωση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για την ανάγκη να υπάρξουν συμπράξεις των Δήμων με ιδιώτες, άρα να μην προωθηθούν οι διαγωνισμοί για νέες θέσεις εργασίας μόνιμες σταθερές μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Είναι φανερό, δεν χωράει διαφορετική προσέγγιση. Εμείς ταυτόχρονα θέλουμε να πούμε ότι αναγνωρίζουμε την εμπειρία αυτών των εργαζομένων, τους δίνουμε μια επιπλέον μοριοδότηση για να συμμετάσχουν μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε ένα ανοιχτό αντικειμενικό διαγωνισμό. Νομίζω ότι είναι μια λύση συμβατή και με την αίσθηση πια του τι είναι κοινωνικά δίκαιο, αλλά και τι είναι νόμιμο και συμβατό με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σας ρώτησα δύο φορές, κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Αν πρόκειται να λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, ώστε να σπάσει ή να αλλάξει η κατάσταση που είδαμε στην Αθήνα τα επόμενα 24 ώρα, ή περιμένετε απλά τις αποφάσεις την Πέμπτη. Ήδη σε αρκετούς δήμους του Λεκανοπεδίου τα σκουπίδια μαζεύονται. Στο Δήμο της Αθήνας, επειδή έχει ανασταλεί κινητοποίηση από την Πόποτα, την άλλη ομοσπονδία, δεν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα. Νομίζω ότι οι ίδιοι οι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι είναι αδιέξοδη τη συνέχιση αυτής της πορείας. Εμείς των κινητοποιήσεων, εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τις επόμενες μέρες, και θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα έχει δείξει. Για να κλείσουμε, σε περίπτωση που υπάρξει απόφαση για νέα απεργία την Πέμπτη, έχετε κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, κύριε Υπουργέ? Θα κοιτάξουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε να υπερασπιστούμε την δημόσια υγεία. Αυτό νομίζω ότι είναι η βασική ευθύνη που έχει η κυβέρνηση, και αυτή τη στάση θα έπρεπε να στηρίξουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις που δυστυχώς δεν τον κάνουν, και αποδεικνύεται το μέγεθος πια της πολιτικής τους αναξιοπιστίας. Κύριε Σκουρλέτη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η αφόρητη κατάσταση που δημιουργεί.